τρώνω, τρέμω, τρέμω ολόκληρος. Λες και πρόκειται να δώσω εξετάσεις. Το κυριότερο είναι να πάρεις μία απόφαση. Αν το πολυσκεφτείς, αν το πολυσυζητήσεις, αν το πολυμιλήσεις, δεν παντρεύεσαι με τίποτα. Η Νατάλια Στεπάνοβνα είναι μια υπέροχη γυναίκα. Όμορφη, μορφωμένη, νοικοκυρά. Τι άλλο να θέλω. Κι όμως είμαι τόσο ταραγμένος. Πρέπει να παντρευτώ, οπωσδήποτε. Πρώτα-πρώτα έχω γίνει ήδη 25 χρονών. Λίγα είπα. Πρώτα-πρώτα έχω γίνει ήδη 35 χρονών. Να μην βάλω άλλα. Πρώτα-πρώτα έχω γίνει ήδη 35 χρονών. Στην πιο κρίσιμη ηλικία δηλαδή, όπως λένε. Κατά δεύτερον, πρέπει επιτέλους να αποκτήσω μια τακτική και κανονική ζωή. Υποφέρω από την καρδιά μου, έχω συνεχείς σπαλμούς. Είμαι οξύθυμος και ταράζομαι με το παραμικρό. Το αριστερό μου βλέφαρο είναι συνέχεια μου διασμένο και τα χείλη μου τρέμουν. Όμως το μεγάλο μου βάσανο, το μεγάλο μου βάσανο είναι ο ύπνος. Μόλις πέσω να κοιμηθώ, μόλις αρχίζει γλυκά, γλυκά να με παίρνει ο ύπνος, ξαφνικά, τάκ, ένας φάχτης, εδώ, εδώ στο αριστερό μου πλευρό. Με πάγω μέσα τρελός από το κρεβάτι και πηγαίνω πέρα εδώ. Και μετά από λίγο, ηρεμώ. Δεν περνάει λίγη ώρα. Τάκ! Ο ίδιος βάχτης εδώ! Και αυτό συμβαίνει συνέχεια, όλη νύχτα. Καμιά τριανταριά φορά.